Συγγνώμη, ένας ακόμη νομικού θα ζητήσουμε τώρα για την υπόθεση η οποία φτάνει στο δικαστικό σκέλος της Επιτροπής Δεοντολογίας μετά την εισήγηση της ερευνήτριας, της κυρίας Σπανού, την υπόθεση η οποία αφορά στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο με βάση τα στοιχεία με τα οποία πήγε την εισήγησή της η κυρία Σπανού. Αυτό που προκύπτει είναι ότι αν υπάρξει ενοχή το κατηγορητήριο θα οδηγήσει και η απόδοση των ποινών σε υποβιβασμό. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Νίκο Παπαδόπουλο. Πάμε να ακούσουμε και την δική του άποψη. Κύριε Παπαδόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Και όπως έτσι έχω ξαναπεί συνέχεια το λέω ότι το φάρμακο για τον κορονοϊό θα βρεθεί. Ας ελπίσουμε να βρεθεί και το φάρμακο για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πάρα πολύ καλά το λέτε, γιατί χρόνια το ψάχνουμε αυτό το φάρμακο για το ελληνικό ποδόσφαιρο και δεν το βρίσκουμε πάρα πολλά χρόνια. Και βεβαίως ο λόγος, νομίζω, κύριε Παπαδόπουλε, είναι και τέτοιου είδους υποθέσεις σαν αυτή που θα συζητήσουμε και σήμερα, οι οποίες δεν κλείνουν, αργούν πάρα πολύ ή κάποια στιγμή, αν κλείσουν μετά από πάρα πολύ καιρό, κλείνουν με έναν τρόπο που δημιουργεί την αίσθηση στον κόσμο ότι κάτι δεν έγινε σωστά και μένει αυτή η αμφιβολία, αυτή η καχυποψία η οποία πληγώνει συνεχώς το ποδόσφαιρο. Φαντάζομαι συμφωνείτε. Απόλυτα. Ούτως ή άλλως εδώ στην Ελλάδα είναι ίδιον του Έλληνα να είναι καχύποπτος γενικά για πολλά πράγματα. Εγώ σε αυτό που θέλω να πω είναι ως προς την συγκεκριμένη διαδικασία και μάλιστα δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που είπε πριν ο εξαιρετικός συνάδελφος. Θέλω απλά να πω ότι η εισήγηση της κυρίας Σπανού είναι μια πολύ σοβαρή διαδικασία. Δεν είναι δηλαδή ούτε ένα εσωτερικό έγγραφο, ούτε είναι μια επιστολή. Είναι μια πολύ σοβαρή δικονομική ενέργεια, η οποία ναι μεν δεν παράγει ένομα αποτελέσματα. Αυτό είναι, πρέπει έτσι και οι τηλεθεατές που μας ακούνε να καταστεί σαφές. Δεν παράγει ένομα αποτελέσματα. Απλά το ερευνητικό τμήμα ουσιαστικά παραπέμπει στο δικαστικό τμήμα, δηλαδή τη λεγόμενη Επιτροπή Δεοντολογίας, η οποία έχει ήδη στα χέρια της την εισήγηση της κυρίας Σπανού. Εξ όσων γνωρίζω έχουν ήδη ειδοποιηθεί, έχουν σταλεί και οι κλήσεις προς τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, οι οποίοι θα καταθέσουν τα υπομνήματά τους και ό,τι άλλο εμπεριέχουν μέσα στο φάκελό τους. Και από εκεί και πέρα μετά θα μπει στη διαδικασία η Επιτροπή Δεοντολογίας για να εκδικάσει την υπόθεση. Τώρα, αυτό το να εκδικάσει την υπόθεση που λέτε θα είναι μια ακροαματική διαδικασία ή θα είναι μια εκδίκαση σε μια σύσκεψη μεταξύ των μελών της Επιτροπής Δεοντολογίας? Η τυπική διαδικασία στη συγκεκριμένη Επιτροπή Δεοντολογίας είναι σε σύσκεψη. Δηλαδή έχουμε να κάνουμε, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, να μην πω σε έννοιες νομικές κλπ. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι θα είναι σε μια σύσκεψη, θα ερευνηθούν και θα μελετηθούν οι φάκελοι, αλλά έχει το δικαίωμα όμως να καλέσει και μάρτυρες. Mm-hmm. Δηλαδή είναι ένα επιπρόσθετο μέρος απόδειξης, να το θέσω έτσι, συνεπώς να μπούμε και σε ακροαματική διαδικασία. Άρα είναι στη διακριτική τους ευχέρεια των δικαστών, αν θεωρήσουν ότι πρέπει να καλέσουν μάρτυρες και να κάνουν μια διαδικασία, θα το κάνουν, αλλά να καλέσουν μάρτυρες σε μια διαδικασία ανακριτική ή σε μια διαδικασία και κατά την παράσταση των μαρτύρων. Κοιτάξτε, αυτό είναι τώρα το θέμα της Επιτροπής Δεοντολογίας, το πώς θα κρίνει και πώς θα ορίσει για την κλήση των μαρτύρων. Mm-hmm. Έτσι, και μάλιστα μπορεί οι ίδιες οι εμπλεκόμενες πλευρές να ζητήσουν να κληθούν μάρτυρες, τις οποίες θέλουν προς υπεράσπιση τους να κληθούν. Αν υποθετεί, κύριε Παπαδόπουλο, ότι υπάρχει ακροαματική διαδικασία, θα είναι η συνηθής, αυτή που βλέπουμε δηλαδή και στα δικαιοδοτικά όργανα που βλέπουμε και στην τακτική δικαιοσύνη, οι μάρτυρες θα πάνε με τους δικηγόρους τους? Αυτό σίγουρα πάντα υπάρχει δυνατότητα εκπροσώπησης από την πλευρά των διαδίκων με τους δικηγόρους τους. Απλά αυτό είναι καθαρά θέμα της Επιτροπής, το πώς θα κρίνει η ίδια Επιτροπή. Εγώ δεν θέλω να μπω τόσο πολύ σε λεπτομέρειες ως προς τη διαδικασία. Εγώ αυτό που θέλω να πω, γιατί ακούστηκε ως προς την ποινική με την πειθαρχική, εδώ έχουμε να κάνουμε με την πειθαρχική διαδικασία. Έτσι. Σωστά. Αυτό πρέπει να το διευκρινίσουμε και να το καταστήσουμε απόλυτα σαφές. Δηλαδή, άλλο η πειθαρχική διαδικασία, άλλο η ποινική διαδικασία. Η ποινική διαδικασία ήδη έχει πάρει το δρόμο της. Ναι. Όμως, αυτό που εγώ θέλω περισσότερο να τονίσω είναι ότι στην ποινική διαδικασία χρειάζεται πλήρης απόδειξη.
Δηλαδή, για να καταδικάσουμε κάποιον, να το πω έτσι, χρειάζεται να έχουμε πλήρη αποδεικτικά στοιχεία, πέραν πάσης αμφιβολίας, ότι έχει τελέσει το συγκεκριμένο αδίκημα. Mm-hmm. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το οποίο μάλιστα έχει και από το πώς έτσι έχει δημιουργηθεί και από την ομολογία των ευρωπαϊκών δικαστηρίων, δεν χρειάζεται πλήρης αποδεικτική. Εδώ μπορεί να αποδειχθεί ενοχή, λέτε, στην πειθαρχική διαδικασία και με αποχρώσεις ενδείξεις μόνο. Ακριβώς. Δεν είναι απλά πιθανολόγηση. Είναι δηλαδή μεγαλύτερος από την απλή πιθανολόγηση και μικρότερος από την απόδειξη πέραν πάσης αμφιβολίας. Και μάλιστα υπάρχει μια αγγλική έκφραση από την ομολογία του ΚΑΣ που την ορίζει συγκεκριμένα, και εδώ πέρα μπορούμε να πούμε ότι κατά κάποιο τρόπο πιθανολογείται σφόδρα. Ναι, αυτός είναι, λέτε, αυτή... είναι και ο λόγος που η κυρία Σπανού το έφερε στο δικαστικό τμήμα. Ότι είδε, ας πούμε, μέσα από την έρευνα που έκανε, ότι υπάρχουν σοβαρές αποχρώσεις ενδείξεις. Ακριβώς. Και αυτό είναι το θέμα, ότι στο ποινικό σκέλος μπορεί κάποιος να αθωωθεί γιατί υπάρχει μια εύλογη αμφιβολία, mm-hmm. και να αθωωθεί. Mm-hmm. Στο γεγονός της πειθαρχικής διαδικασίας δεν χρειάζεται αυτό να αποδειχθεί πλήρως. Μπορεί να πειναθανολογηθεί με τον αυξημένο βαθμό, το τονίζω πάλι, της πιθανολόγησης. Ναι, αλλά θα σας ρωτήσω όμως, όπως ρώτησα λίγο νωρίτερα και τον κύριο Ατλαμπάζογλου, μπορεί να είναι δύο διαφορετικές διαδικασίες αυτή τη στιγμή, αλλά όταν τελεσυνδικήσουν αυτές οι δύο, αν έχουν δώσει διαφορετικά αποτελέσματα, υπάρχει θέμα, έτσι δεν είναι? Σαφώς υπάρχει θέμα, και εγώ αυτό που λέω είναι... Και το ζήτημα είναι ότι... τι γίνεται τότε αν δώσουν στην τελεσυνδίκησή τους διαφορετικό αποτέλεσμα. Είναι πολύ μεγάλο θέμα, γι' αυτό και θεωρώ ότι οποιαδήποτε εμπλεκόμενη πλευρά αυτή τη στιγμή που διώκεται, πιθανολογώ ή θεωρώ ή κάζω, αν θέλετε, εκτιμώ καλύτερα, ότι θα προσπαθήσει να επιβραδύνει τη διαδικασία ούτως ώστε να ολοκληρωθεί η ποινική διαδικασία, mm-hmm. με αποτέλεσμα να έχει, να το πω έτσι, στη φαρέτρα της μια ενδεχόμενη αθωωτική απόφαση, η οποία σίγουρα θα λειτουργήσει υπέρ της ενώπιον της Επιτροπής Δεοντολογίας ή της mm-hmm. Επιτροπής Εφέσεων. Άρα αυτός είναι ο λόγος, κύριε Παπαδόπουλε, που, όπως μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ τουλάχιστον, ο Ολυμπιακός προτίθεται να ζητήσει από την Επιτροπή Δεοντολογίας να του δώσει τη δυνατότητα να τελειώσει πρώτα με την ποινική διαδικασία και μετά να πάει εκεί. Αυτό εκτιμώ, γιατί κακά τα ψέματα, αν κάποιος έχει μια αθωτική απόφαση, ναι μεν δεν επηρεάζεται, όπως το είπα πριν έτσι πιο διεξοδικά, αλλά κακά τα ψέματα, όταν έχεις μια αθωτική απόφαση και πας σε ένα πειθαρχικό όργανο, θα το χρησιμοποιήσεις, οποιοδήποτε θα το χρησιμοποιούσε. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, τα αδικήματα αυτά, στα οποία παραπέμπεται στην Επιτροπή Δεοντολογίας, είναι πολύ σοβαρά, και γι' αυτό υπάρχει η εισήγηση της κυρίας Πανού μιλάει για πολύ σοβαρά αδικήματα. Δηλαδή, εγώ θέλω να τονίσω και το πυρήνα αυτής της εισήγησης, έτσι. Δηλαδή, αναφέρεται ότι όποιος βλάπτει τους αγώνες και με κάποιο τρόπο ενεργεί διεφθαρμένα, ανήθικα και αντιαθλητικά, mm-hmm. και έχει σκοπό και με επιπρόσθετο σκοπό να προσπορήσει περιουσιακό όφελος μέσω mm-hmm. της χειραγώγησης αγώνων, πρέπει να τιμωρηθεί. Μάλιστα. Αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω, τελικά θα είναι καθαρά απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας. Δηλαδή, εκεί οι τακτικοί δικαστές θα αποφασίσουν αν προχωράνε κανονικά την διαδικασία τους ή αν την αφήνουν να πάει λίγο πιο πίσω για να δώσουν τη δυνατότητα να κριθεί η ποινική διαδικασία. Είναι ξεκάθαρα, από ό,τι κατάλαβα από την προηγούμενη απάντησή σας, θέμα των δικαστών της Επιτροπής Δεοντολογίας. Σωστά? Ναι, μα όπως έγινε και στην Ξάνθη. Να σας χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα με την Ξάνθη, με το θέμα της πολυδιοκτησίας. Η Ξάνθη έθεσε θέμα να ανασταλεί ή να αναβληθεί η διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής, διότι περίμενε την απόφαση των διοικητικών δικαστηρίων. Ναι. Κάτι το οποίο δεν έγινε δεκτό από την συγκεκριμένη Επιτροπή. Μάλιστα. Και δεν υποκρύπτεται κάποια σκοπιμότητα. Δεν θεωρώ να υποκρύπτεται κάποια σκοπιμότητα. Έτσι έκρινε η συγκεκριμένη σύνθεση, ας πούμε, του πολιτικού. Αυτό είναι σύνηθες, κύριε Παπαδόπουλε, όταν τρέχουν παράλληλα διαδικασίες και στα δικαιοδοτικά όργανα και στην τακτική δικαιοσύνη, τα δικαιοδοτικά όργανα να κρίνουν
ότι δεν έχουν κανένα λόγο να περιμένουν τις αποφάσεις της τακτικής δικαιοσύνης και πρέπει να προχωρήσουν και να βγάλουν τις δικές τους αποφάσεις. Είναι σύνηθες ή μπορεί να έχουμε και διαφορετική προσέγγιση? Μπορεί να υπάρχει και διαφορετική προσέγγιση, αλλά να σας πω κάτι. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για το ποδόσφαιρο. Ναι. Και καταλαβαίνετε ότι οι αποφάσεις αυτές θα πρέπει να βγαίνουν σχετικά άμεσα. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε ένα βούλευμα που βάσει του οποίου βουλεύματος οδηγήθηκε σε αυτές τις κρίσεις η κυρία Σπανού, το οποίο ας πούμε έγινε το 2018. Ναι. Με βάση του οποίου παραπέμφθηκαν οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι. Οι 28 κατηγορούμενοι με το βούλευμα το 2018. Ακριβώς. Συνεπώς, αυτή η διαδικασία κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να γίνεται άμεσα για να βοηθηθούν και οι εμπλεκόμενες πλευρές, αλλά και όποιος έχει ένομο συμφέρον. Mm-hmm. Γιατί δηλαδή θα πρέπει τώρα άμεσα να γίνει, γιατί έχουμε και, αν συνεχιστούν και τα play-off, θα έχει κάθε ένομο όφελος, ένομο συμφέρον και οποιαδήποτε πλευρά, και δεν μιλάω μόνο για τον Ολυμπιακό, αλλά και για τις υπόλοιπες ομάδες που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία. Ναι. Και η γνώμη μου είναι ότι θα πρέπει να γίνονται αυτά άμεσα. Δεν ναι. αφορά το ποινικό σκέλος. Το ποινικό είναι τελείως διαφορετικό από τα πειθαρχικά όργανα της συγκεκριμένα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και ερχόμαστε βεβαίως εκεί από όπου ξεκινήσαμε πάλι, ότι αυτές οι υποθέσεις θα πρέπει να τελειώνουν. Τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με τα δικαιοδοτικά όργανα του ποδοσφαίρου, όπου έχω την αίσθηση ότι μάλλον είναι και πιο εύκολο να τελειώσουν σε ταχύτερο χρόνο, τουλάχιστον να τελειώνουν εκεί, γιατί η τακτική δικαιοσύνη αργεί πάρα πολύ. Νομίζω ότι αυτό είναι το λογικό, να προχωρήσει η Επιτροπή Διοντολογίας, να βγάλει την απόφασή της, αν χρειαστεί να πάει στην Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ να πάει και εκεί, αν χρειαστεί να πάει στο ΚΑΣ να πάει και εκεί, ούτως ώστε να τελειώσουμε με αυτή την ιστορία, γιατί δεν μπορεί να περάσει, να φτάσει το καλοκαίρι και να περάσει, να πάμε στο επόμενο πρωτάθλημα και να έχουμε ακόμη σε εκκρεμότητα αυτές τις υποθέσεις. Έτσι δεν είναι, κύριε Παπαδόπουλε? Έτσι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Απλά μου επιτρέπετε να προσθέσω και κάτι. Έχει συμβεί με βάση την νομολογία των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων, συγκεκριμένα για την ομάδα της Φενέρμπαχτσε, ότι συγκεκριμένα διώχθησαν και επιβλήθησαν πειθαρχικές κυρώσεις και από την UEFA, mm-hmm. ως προς την ίδια την ομάδα, και αργότερα μετά από κάποια χρόνια ο πρόεδρος της συγκεκριμένης ομάδας της Φενέρμπαχτσε που εμπλέκεται αθώθηκε στην τακτική δικαιοσύνη. Να. Μπορεί να συμβεί δηλαδή αυτό. Να, μα γι' αυτό σας ρώτησα προηγουμένως κατά αυτόν τον τρόπο και δεν ξέρω ο συγκεκριμένος όταν αθώθηκε από την τακτική δικαιοσύνη αν επιχείρησε να γυρίσει πίσω και να κάνει αναψηλάφιση στην αθλητική δικαιοσύνη, στα πειθαρχικά όργανα του ποδοσφαίρου και της UEFA. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε εσείς. Όχι, δεν το γνωρίζω τι έκανε ο συγκεκριμένος άνθρωπος, αλλά καταλαβαίνετε ότι αν έχουν περάσει τα χρόνια, δεν ξέρω και κατά πόσο θα έχει και τα ψυχικά ή αν θέλετε οποιοδήποτε άλλο είδος αποθέματα για να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Ναι. Η Επιτροπή Διοντολογίας θα μπορούσε να λειτουργεί πιο γρήγορα, κύριε Παπαδόπουλε? Γιατί υπάρχει μια συζήτηση ότι αργεί η Επιτροπή Διοντολογίας, ότι μοιάζουν οι ρυθμοί της με τους ρυθμούς της τακτικής δικαιοσύνης. Δεν θέλω να πω περισσότερα, γιατί νομίζω με κάλυψε προηγουμένως και ο συνάδελφος. Είναι θέμα ότι οι συγκεκριμένοι είναι τακτικοί δικαστές. Και είναι, αυτή τη στιγμή είναι. Εντάξει, τακτικοί δικαστές είναι και στην Επιτροπή Εφέσεων και στο μονομελές όργανο της Λίγκας και εκεί τακτικοί δικαστές, δεν είναι? Και εκεί τακτικοί δικαστές, και το είδαμε και πρόσφατα με την περίπτωση της πολυδιοκτησίας με το ΠΑΟ και την Ξάνθη, που μέσα σε σχετικά πολύ σύντομο χρονικό γρήγορα, διάστημα. Γρήγορα, δεν το τρέξανε. Πολύ γρήγορα. Θα μπορούσε βέβαια και εδώ η Επιτροπή Διοντολογίας όντως να. Τώρα θα μου πείτε, δεν πήγαν στην ουσία εκεί και ίσως και αυτό να διευκόλυνε το να τρέξει πιο γρήγορα η υπόθεση, αλλά ακόμη και αν μπαίνανε στην ουσία πάλι δεν θα το είχαν τελειώσει. Το αν μπει στην ουσία ή δεν μπει στην ουσία δεν σημαίνει όμως ότι δεν έχεις μελετήσει την υπόθεση. Ναι. Δηλαδή και τα υπομνήματα των εμπλεκόμενων πλευρών σημαίνει ότι έχουν μελετηθεί. Άρα έχεις ήδη αφιερώσει χρόνο και έχεις ήδη, ας πούμε, διασκεφθεί με όλες αυτές τις εμπλεκόμενες πλευρές. Ναι. Μπορείτε να κάνετε μια εκτίμηση για το χρόνο που θα χρειαστεί η Επιτροπή Διοντολογίας μέχρι να φτάσει σε μια απόφαση? Ή θα ήταν ρυψοκίνδυνο να γίνει τέτοια εκτίμηση? Νομίζω ότι οποιοδήποτε κάνει κρίση δεν θα είναι τελείως ρυψοκίνδυνο αυτό που mm-hmm. θα πούμε, και με βάση το παρελθόν της συγκεκριμένα με τα χρονικά διαστήματα αργεί αυτή η διαδικασία. Ας ελπίσουμε να γίνει πολύ πιο γρήγορα. Ναι.
Όλοι αυτό θέλουμε για να προχωρήσει και να τελειώνει και αυτή η υπόθεση, να τελειώνει και η υπόθεση με την πολυδιοκτησία, να τελειώνουν και οι υποθέσεις που είναι στην ποινική δικαιοσύνη, στην τακτική δικαιοσύνη, για να ξεμπλέξουμε με όλα αυτά και να προχωρήσει το ποδόσφαιρο χωρίς σκιές, χωρίς υποψίες, χωρίς δεύτερες σκέψεις, γιατί δυστυχώς, επιστρέφω και από όπου ξεκινήσαμε, υπάρχει όλο αυτό το κλίμα στο ποδόσφαιρο μας. Κύριε Παπαδόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας απόψε. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Νομίζω ότι σας δώσαμε έτσι μια εικόνα για το πώς έχουν τα πράγματα σε σχέση με την Επιτροπή Διδεοντολογίας, σε σχέση με την εισήγηση της κυρίας Σπανού, την παραπομπή της υπόθεσης που αφορά τον επίμαχο αγώνα του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο στο δικαστικό τμήμα της Επιτροπής Διδεοντολογίας, με στοιχεία τα οποία θεωρεί η κυρία Σπανού, η οποία το εισηγήθηκε, ότι ενδεχομένως να οδηγούν σε καταδίκη των ομάδων και σε ποινή υποβιβασμού. Θα δούμε το επόμενο διάστημα πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Είναι μια κρισιμότατη υπόθεση για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφοντας, θα υποδεχτούμε τον αντιπρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, τον κύριο Στέλιο Αγγελούδη, για να συζητήσουμε για τον αθλητισμό μετά το lockdown.